Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984. Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Πανελλαδικές εξετάσεις από σήμερα με τους υποψηφίους για αρχή των επαγγελματικών λυκείων να εξετάζονται στα νέα ελληνικά. Θέμα σήμερα οι διατροφικές συνήθειες που από τους καθηγητές κρίνεται ενδιαφέρον και ποιοτικό. Αύριο Παρασκευή οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάζονται στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Υπενθυμίζεται ότι οι πανελλαδικές ολοκληρώνονται 10 Ιουνίου για τους μαθητές των ΓΕΛ και 17 Ιουνίου για τους μαθητές των ΕΠΑΛ. Τα ειδικά μαθήματα θα εξεταστούν 18 με 30 Ιουνίου. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης διαβεβαιώνει γονείς και μαθητές ότι όλα τα εξεταστικά κέντρα της Περιφέρειας Κρήτης βρίσκονται σε υψηλό βαθμό ετοιμότητας, χωρίς ελλείψεις και αδυναμίας, έχοντας καθημερινή και συνεχή επικοινωνία τόσο με το Υπουργείο όσο και με τις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 76 είναι τα εξεταστικά κέντρα τα οποία λειτουργούν στην Περιφέρεια Κρήτης και 6.477 οι υποψήφοι των ηλικίων ημερήσιων και εισπερινών. Λειτουργήσουν επίσης και 7 ειδικά εξεταστικά κέντρα, 2 για τα ΕΠΑΛ και 5 για τα ΓΕΛ. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ο κ. Καρτσονάκης, ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν και συμμετέχουν με κάθε τρόπο στη διαδικασία των εξετάσεων, για την προσωπική προσπάθεια που καταβάλουν και για την διαρκή στήριξή τους στους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Εύχονται ολόψυχα καλή επιτυχία και καλή δύναμη σε όλους τους εξεταζόμενους και σημειώνουν: οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία από τις πολλές δοκιμασίες στη μεγάλη διαδρομή της ζωής. Ας προσέλθουν με θέληση και αισιοδοξία, επιδιώκοντας τους στόχους τους. Παραμένει υποχρεωτική η χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους των πλοίων αλλά και στα ταξί μετά από απόφαση της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων που συνεδρίασε χθες. Αναστέλλεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εξωτερικούς χώρους των πλοίων. Αναφορικά με τα φαρμακεία, η υποχρέωση μάσκας διατηρείται τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πελάτες. Μετά την ταλαιπωρία και την αγανάκτηση χιλιάδων οδηγών, βρήκαν τη λύση στην περιφέρεια για τις εργασίες στον κόμβο Αλικαρνασσού από τις 7 το απόγευμα σήμερα Πέμπτη. Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης θα γίνουν έως τις 6 το πρωί της Παρασκευής 3 του μήνα. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι κλειστή, υπενθυμίζεται, από τις 7 και μετά η λεωφόρος Καζαντζίδης στο ρεύμα καθόδου, ανατολικό τμήμα, από το ύψος της διακλάδωσης με την οδό Μιλτιάδη Καράτζη έως το κατάστημα Μουστάκας. Κλειστές θα είναι και οι 2 Ορακίων και Νικολάου Πλαστήρα που καταλήγουν στο συγκεκριμένο τμήμα. Όλες οι υπόλοιπες κινήσεις που εξυπηρετεί το τμήμα της λεωφόρου Καζαντζίδη που θα κλείσει θα γίνονται από το αντίθετο ρεύμα δυτικό, το οποίο με κατάλληλη σήμανση θα καταστεί διπλής κατεύθυνσης. Παρακαλούνται οι οδηγοί των αυτοκινήτων να τηρούν την εγκεκριμένη από την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου εργοταξιακή σήμανση, όσο αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση. Μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι οφείλει να ακούσει την τοπική κοινωνία και να μην προχωρήσει σε σχεδιασμό ερήμηντης αναφορικά με την αξιοποίηση του Νίκος Καζαντζάκης μετά την λειτουργία του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι και το νέο δικαστικό μέγαρο σε έκταση 17 στρεμμάτων που βρίσκεται στην Παραλιακή, έστειλαν τοπική αυτοδιοίκηση και φορείς. Δυσφορία για την απουσία όλων των εμπλεκόμενων κυβερνητικών και υπηρεσιακών στελεχών από την χθεσινή συνάντηση. Κοινή σύσκεψη με τους βουλευτές Κρήτης στην περιφέρεια και τους παραγωγικούς φορείς συγκαλεί την Παρασκευή το μεσημέρι η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης με θέμα «Ενεργειακό κόστος, συγκράτηση πληθωρισμού». Μας λείπουν οι πολιτικές στρατηγικού χαρακτήρα, στραγάλια ή η επιδοματική πολιτική που δεν μπορεί να σώσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, σημειώνει στον 984 ο πρόεδρος της ΟΕΣΚ, Μανώλης Κουμαντάκης. Μεταξύ των όσων προτείνει ο εμπορικός κόσμος είναι η στήριξη της εργασίας και της επιχειρηματικότητας με οριζόντια μέτρα, η επιτάχυνση των διαδικασιών ένταξης στο ΕΣΠΑ, η ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους που έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη, αλλά και η οριζόντια μείωση του ΦΠΑ. Απέκλεισε οριζόντια μείωση των φόρων στα καύσιμα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η επιδότηση καυσίμων, όπως επίσης και η έλεγχη στην αγορά για την πάταξη της εσχροκέρδειας, ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης από την Κρήτη. Είναι σημαντικό να κατανοήσουν όλοι πως η τιμή των καυσίμων δεν καθορίζεται από εμάς, εξαρτάται από παράγοντες που δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε, καθορίζεται από τις αγορές έξω από εμάς. Στο μέτρο που το Υπουργείο Ανάπτυξης μπορεί να παρέμβει, έχουμε θεσμοθετήσει
ανώτατο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Κάνουμε πάρα πολλούς ελέγχους. Έχουμε βάλει πολλά πρόστιμα και έχει ξεκινήσει ένα συστηματικός έλεγχος σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα των καυσίμων, δήλωσε ενδεικτικά. Λάθος η διαχείριση της κρίσης ακρίβειας στα καύσιμα, λέει από την πλευρά του ο πρόεδρος των πρατηριούχων Ηρακλείου, Λυκούργος Σαμόλης. Αναφέρεται στην αγανάκτηση του κόσμου σε βάρος των πρατηριούχων. Απαντά στα όσα δηλώνει ο υπουργός, σημειώνει ότι τα πρατήρια είναι τα μόνα στην εφοδιαστική αλυσίδα που διαθέτουν σύστημα ισρών νεκρών, ότι το πλαφόν κέρδους έχει προκαλέσει χάος και πως ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί η παρούσα κατάσταση είναι η οριζόντια μείωση ΦΠΑ, όπως και στην Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεκτή έκανε εν μέρη σήμερα το πολυμελές πρωτοδικείο της Αθήνας στη χορήγηση προσωρινής διαταγής που ζήτησαν καταναλωτικές οργανώσεις και απαγορεύει προσωρινά τη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση μη καταβολής της ρήτρας αναπροσαρμογής στα οικιακά τιμολόγια Γ1 και Γ1Ν των ευάλωτων πελατών βάσει του άρθρου 52 του νόμου 4001 κάθετος του 2011. Στο νόμο αυτό εντάσσονται οικονομικά ασθενείς οικιακοί καταναλωτές, ηλικιωμένοι που έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος ηλικίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαμένουν με άλλο πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει το ίδιο όριο ηλικίας, πελάτες με σοβαρά προβλήματα υγείας ή σε απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση ισχύει μέχρι τη συζήτηση της αγωγής στις 6 Ιουλίου υπό τον όρο να μην ζητηθεί άλλη αναβολή. Νέα εμπλοκή δημιουργήθηκε με το έκτο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας χθες, καθώς η Ουγγαρία έθεσε ζήτημα αφαίρεσης του Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου από τη λίστα. Η κίνηση αυτή της Βουδαπέστης, ενώ σύμφωνα με διπλωματικές πηγές δεν είχε αναφερθεί στο θέμα αυτό ο Βίκτορ Όρμπαν στη Σύνοδο Κορυφής, προκάλεσε έντονο εκνευρισμό στη χθεσινή συνάντηση της Επιτροπής Μόνιμων Αντιπροσώπων που αναμενόταν να υιοθετήσει επισήμως το πακέτο. Η ουγγρική πλευρά ζητά επίσης τριετή εξαίρεση από την απαγόρευση εξαγωγών πετρελοειδών που προέρχονται από την επεξεργασία φθηνού ρωσικού πετρελαίου. Οι πρέσβεις των κρατών μελών συναντώνται σήμερα το μεσημέρι, μετά τις 3. Το κείμενο της απόφασης περιλαμβάνει την εξαίρεση για τις αγωγές ρωσικού πετρελαίου μέσω αγωγών και τις ειδικές προβλέψεις για σειρά χωρών που θα αντιμετώπιζαν πρόβλημα ενεργειακής επαρκείας. Απαλήφθηκε επίσης, όσο έγινε γνωστό από τις κυρώσεις, η απαγόρευση συναλλαγών στην αγορά κινήτων για Ρώσους και ρωσικές εταιρείες που περιλαμβανόταν στο αρχικό σχέδιο της Κομισιόν. Η Κύπρος ειδικά είχε ζητήσει τροποποίηση του συγκεκριμένου μέτρου. Συνάντηση Biden-Stoltenberg σήμερα Πέμπτη στο Λευκό Οίκο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ είχε δηλώσει ότι θα προσκαλέσει τις επόμενες ημέρες στις Βρυξέλλες κορυφαίους αξιωματούχους από Σουηδία, Φιλανδία, Τουρκία για μια συνάντηση με αντικείμενο την αντίθεση της Άγκυρας στην ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Την έντονη αντίδραση της Άγκυρας προκάλεσε η παρέμβαση της Γερμανίας υπέρ των ελληνικών θέσεων. Καταδικάζουμε έντονα και απορρίπτουμε τις αβάσιμες δηλώσεις κατά της χώρας μας, οι οποίες εκφράστηκαν από την καγκελαρία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, τονίζει ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Υπογραμμίζει επίσης πως αν υπάρχει ένας παράγοντας που απειλεί την κυριαρχία, την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα, την γείτονά του, αυτός ότι είναι η Ελλάδα. Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται. Η κυριαρχία της Ελλάδας σε αυτά τα νησιά δεν αμφισβητείται, αναφέρει σε ανακοίνωσή του επίσης το State Department. Σήμερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, Κεμάλ Κιλιτσάρογλου, απαντώντας σε ερώτηση του Ερντογάν μέσω Twitter, ανέφερε: «Η στάση μας είναι ξεκάθαρη. Είναι επιτακτική ανάγκη να αυξήσουμε την πίεση σε Μεσόγειο και Αιγαίο. Δεν γίνεται δουλειά όταν λες βγάζω το πλοίο και μετά το τραβάς πίσω ή όταν παρακαλάς, όπως μακάρι να με καλούσε ο Μπάιντεν. Αν βαστάει η καρδιά σου», γράφει απευθυνόμενος στον Ερντογάν, «κάνε βήμα για τα κατεχόμενα οπλισμένα νησιά και εμείς θα σε στηρίξουμε». Το Ιράν κατήγγειλε την ενάρμοστη ανάμιξη, όπως τη χαρακτήρισε, της Γαλλίας και της Γερμανίας, οι οποίες καταδίκασαν τη σύλληψη από την Τεχεράνη δύο ελληνικών δεξαμενόπλοιων στον κόλπο. Μία τέτοια ανάρμοστη ανάμιξη στην ανεξάρτητη δικαστική διαδικασία της χώρας μας δεν θα βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων, ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο στάδιο ειρήνης και φιλίας και την αίθουσα Μελίνα Μερκούρη θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 3 έως και την Κυριακή 5 Ιουνίου το 13ο τακτικό συνέδριο της ΟΝΕΔ.
διευρύνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τη συνεργασία του με το Υπουργείο Γεωργικών Προϊόντων της Μαλαισίας. Στη συνάντηση εργασίας των δύο υπουργών συζητήθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω διεύρυνσης και ενίσχυσης της συνεργασίας, ειδικότερα στις εξαγωγές ελληνικών αγροτικών προϊόντων, το θέμα εργατών γης, καθώς και εναλλακτικής τροφοδοσίας της ελληνικής αγοράς με ζωοτροφές και αγροτικά εφόδια. Να σημειωθεί πως υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την αγορά φοινικέλαιου, δεδομένου ότι η Μαλαισία είναι η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα στον κόσμο. 82χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα στο χωριό Θρόνο στο Ρέθυμνο όταν η γουρούνα που οδηγούσε βγήκε εκτός πορείας και νετράπη. Ο ηλικιωμένος άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, δεν τα κατάφερε και κατέληξε. Τροχαίο χθες το απόγευμα στο δρόμο προς Πεζάδιο οι τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων σοβαρά μετά τη σύγκρουση αγροτικού με επιβατικό αυτοκίνητο. Τροχαίο με τον τραυματισμό 46χρονης χθες στην λεωφόρο Νεάρχου Παραλιακή στο Ηράκλειο, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε βγήκε εκτός πορείας και συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο, στο οποίο ο οδηγός ήταν ένας 42χρονος. Τρεις νεκροί και ένας τραγικός απολογισμός τροχαίου το πρωί στο Δήμο Παγκαίου, δυτικά της Καβάλας, όταν αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα και κατά δύο και η αστυνομία, βγήκε εκτός πορείας. Έπεσε πάνω σε εμπορικό αυτοκίνητο, παρέσυρε τον οδηγό του και συνέχισε την τρελή πορεία του. Νεκρός ο οδηγός του εμπορικού αυτοκινήτου που ξεφόρτωνε εμπορεύματα, όπως και οι δύο από τους τρεις επιβάτες του καταδιωκόμενου γιόταχη. Ένας τραυματίας στάνω για σήμερα το πρωί από πυροβολισμό. 69χρονος τραυματίας νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο με τραύματα στο λαιμό και το μυρό από δύο πυροβολισμούς. Τα ακριβή αίτια αναζητάει η αστυνομία. Νεκρή ανασύρθηκε από την θάλασσα στην Ελούντα το πρωί 48χρονη από την Ουκρανία, η οποία έκανε διακοπές στην περιοχή. Φως στα αίτια του θανάτου της αναμένεται να ρίξει η νεκροψία νεκροτομή. Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση σε τουριστικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Πραγματοποιήθηκαν 252 έλεγχοι σε αυτοκίνητα και 253 έλεγχοι σε άτομα. Βεβαιώθηκαν συνολικά 79 παραβάσεις. Συνελήφθησαν 25 άτομα. Κατασχέθηκαν 17 δεδρυλία κάναβης, μαχαίρια και ρόπαλο. Ανοιχτή πληγή, ανεξέλεγκτη βόσκηση στο νησί. Η αστυνομία χρειάστηκε να παρέμβει σε δύο περιστατικά στην Κίσαμο, τα οποία μάλιστα είχαν και δικαστική συνέχεια λόγω της παραπομπής συλληφθέντων στη δικαιοσύνη. Υπογραφή και η σύμβαση για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων πρανών στην περιοχή του Αγίου Βλάση και στην οδό Κωνσταντίνου Αστρενάκη. Το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Από το Χουμέρι ξεκίνησαν οι κατεδαφίσεις σε τιμόροπων κτηρίων στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδος, τα οποία είχαν χαρακτηριστεί κατεδαφιστέα μετά από το σεισμό της 27ης του Σεπτέμβρη, όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο Μηνώα Πεδιάδος. Στη Βουλή, το ζήτημα της ολοκλήρωσης και εξυγχρονισμού του τουριστικού καταφυγίου Τσούτσουρα από τους βουλευτές Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν το έγγραφο για το τουριστικό καταφύγιο του Πολιτιστικού Συλλόγου και του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλλιεών της περιοχής. Μνημόσυνο την Κυριακή 5 Ιουνίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου Μυρών από το Δήμο Φεστού για τους τοπικούς ήρωες που εκτελέστηκαν από τα στρατεύματα κατοχής την 1η Ιουνίου 1942. Ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, ζήτησε από τους νομοθέτες της πολιτείας να συγκροτήσουν επιτροπές για να εξετάσουν την ασφάλεια στα σχολεία, την ψυχική υγεία και την εκπαίδευση των αστυνομικών με αφορμή το μακελιό στο σχολείο της πόλης Ουβάλντε την περασμένη εβδομάδα, όπου ένας 18χρονος σκότωσε 19 μικρούς μαθητές και δύο δασκάλες. Την ίδια ώρα, άντρας οπλισμένος με τουφέκι και πιστόλι ηλικίας μεταξύ 35-40 ετών σκότωσε 4 ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς ακόμα μέσα στις εγκαταστάσεις νοσοκομείου στην Τάλσα, στην πολιτεία Οκλαχώμα, προτού αυτοκτονήσει, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Η Βραζιλία κατέγραψε τον περασμένο μήνα τον μεγαλύτερο αριθμό δασικών πυρκαγιών στην Αμαζονία, που έχουν σημειωθεί μήνα Μάιο από το 2004 και απόλυτο ρεκόρ για την περιοχή της Σαβάνας του Σεράντο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Ξέσπασε ο πρόεδρος της ΕΠΣΗ Νίκος Τζόρτζογλου ενώπιον ΕΠΟ, FIFA και UEFA για τον υφυπουργό αθλητισμού και την ανάμειξή του στις εκλογές της ΕΠΣΗ και έθεσε θέμα κρατικού ομίλου. Στις πρόσφατες εκλογές της ΕΠΣΗ, ο υφυπουργός απειλούσε ότι αν βγει ο Τζόρτζογλου, ξεχάστε τη βοήθεια, ξεχάστε τις υποσχέσεις και πήρε την απάντηση κατεγγείλε. Πρεμιέρα σήμερα για την εθνική Ελλάδα αλλά και για τον προπονητή της, Γκουστάβο Πογιέτ,
στην πρώτη μάχη για τον Άσιο Νάλινγκ εκτός έδρας κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία στις 21:45. Η Ομόνια Καλυθέας είναι τελικά η ομάδα η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα της Β1-Ε. 9:84. Ο καιρός. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 ποφόρου και θερμοκρασία έως τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι!